Από την πολιορκία της Τρίας ως τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η ελληνική ιστορία σταματά συχνά σε χρονολογίες σταθμούς που έχουν να διηγηθούν μεγάλες στρατιωτικές νίκες των Ελλήνων. Οι νίκες αυτές αποκαλύπτουν μια πολεμική τέχνη που θαυμάστηκε στους αιώνες και τις χιλιετηρίδες. Μια πολεμική τέχνη που δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά κυρίως το μέσον για την υπεράσπιση της ελευθερίας και του πολιτισμού από τις επιβουλές βαρβάρων εχθρών. Τα όπλα είναι τα απαραίτητα τεχνικά εργαλεία διεξαγωγής του πολέμου. Στην περασμένη εκπομπή αναφερθήκαμε στα επιθετικά όπλα που χρησιμοποιούσαν οι πολεμιστές στην αρχαία Ελλάδα. Σήμερα θα δούμε τα αμυντικά όπλα, τα οποία βασικά είναι η ασπίδα, ο θώρακας, το κράνος και οι κνημίδες. Τα αμυντικά όπλα χρησιμοποιούνται για την προστασία του στρατιώτη στην ώρα της μάχης. Η ασπίδα ήταν το κυριότερο μέσον προστασίας. Ας τη χαρακτηρίσουμε ένα φορητό δίσκο μεγάλου μεγέθους και επαρκούς αντοχής που καλύπτει μεγάλο μέρος του σώματος του πολεμιστή και το προστατεύει σε κέρια σημεία από το δόρυ, το ακόντιο ή τα βέλη του αντιπάλου. Η ασπίδα παρουσιάζει μεγάλες ποικιλίες ως προς το σχήμα, το μέγεθος και τα υλικά από τα οποία είναι κάθε φορά κατασκευασμένη. Στις πρώτες μορφές της φτιάχνεται από κλαδιά δέντρων, κυρίως ιτιάς, που πλέκονται πυκνά μεταξύ τους και καλύπτονται με ένα στρώμα γύψου, με δέρμα βοδιού και χαλκό. Στην εξέλιξη του προστατευτικού αυτού όπλου, αργότερα, ο σκελετός της ασπίδας φτιάχνεται από ξύλο, ενώ η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από δέρμα ή από χαλκό και ορίχαλκο. Αυτή η μορφή είναι περισσότερο ανθεκτική στα βλήματα ή στα κτυπήματα των αντιπάλων. Γύρω στον 11ο και 10ο αιώνα είναι σε χρήση τρεις τύποι ασπίδων της Μυκηναϊκής εποχής. Σε σχήμα πύργου, σε σχήμα αριθμού 8 και σε σχήμα στρογγυλό. Εξέλιξη αυτών μπορούν να θεωρηθούν οι τρεις κύριοι τύποι ασπίδων που χρησιμοποιούνται τον 9ο και τον 8ο αιώνα. Είναι ο ορθογώνιος ή τετράγωνος, ο τύπος διπύλου με τις τοξοειδείς μεγάλες εγκοπές στα δύο πλάγια και ο στρογγυλός. Στη στρογγυλή ασπίδα υπάρχει ο χαρακτηριστικός εσωτερικός κρίκος για την εξάρτησή της. Μεγάλη αλλαγή σημειώνεται προς το τέλος του 8ου αιώνα με την εμφάνιση νέου τύπου ασπίδας, η οποία είναι καλυμμένη με μέταλλο σε όλη την επιφάνειά της και έχει λαβή εσωτερική στο κέντρο της. Στα μέσα του 7ου αιώνα πλέον επικρατεί σε όλη την Ελλάδα η μεγάλη στρογγυλή ασπίδα, η οποία ονομαζόταν όπλον και η οποία έδωσε το όνομά της στους πολεμιστές που τη χρησιμοποιούσαν στους οπλίτες. Είχε διάμετρο 90 περίπου εκατοστών του μέτρου και κάλυπτε το σώμα του μαχητή από το σαγόνι ως τα γόνατα. Ήταν ελαφρά κυρτή και στην περιφέρειά της επίπεδη. Ο σκελετός της φτιαχνόταν κυρίως από ξύλο και ήταν ενισχυμένος με ορίχαλκο. Η επένδυσή της ήταν συχνά ορίχαλκινη και έφερε ανάγλυφη διακόσμηση. Η ασπίδα αυτή είχε μια επιπλέον τελειοποίηση καθαρά ελληνικής επινοήσεως που την έκανε να πλεονεκτεί έναντι ιδίου τύπου ασπίδων που χρησιμοποιούσαν άλλοι λαοί. Πρόκειται για το σύστημα της διπλής λαβής που υπήρχε στην εσωτερική της πλευρά. Μια ορυχάλκινη επικολλημένη ταινία σχημάτιζε στη μέση μια λαβή που λεγόταν πόρπαξ. Παράλληλα προς τον πόρπακα, δεξιά, υπήρχε μια άλλη λαβή από δερμάτινο ημάντα, η λεγόμενη αντιλαβή. Με αυτό το σύστημα, ο πολεμιστής περνούσε το αριστερό του χέρι ως τον αγκώνα από τον πόρπακα, έπιανε με την παλάμη του ίδιου χεριού την αντιλαβή και κρατούσε έτσι πιο άνετα τη βαριά ασπίδα. Παράλληλα, είχε τη δυνατότητα να κρατά έτσι την ασπίδα σε σταθερή, λοξή θέση, ώστε να αποστρακίζονται τα βλήματα του εχθρού. Ακόμη, μπορούσε, αν του χρειαζόταν, να αφήσει την αντιλαβή και να πιάσει με το αριστερό χέρι ένα δεύτερο όπλο χωρίς να εγκαταλείπει την ασπίδα. Στην εξωτερική επιφάνεια αυτής της ασπίδας υπήρχε το έμβλημα, το οποίο επίκυλε κατά περιοχές και εποχές. Στο τέλος του 5ου αιώνα και τις αρχές του 4ου, χρησιμοποιήθηκε πολύ μια διαφορετικού τύπου ασπίδα, η θρακική πέλτη, που έδωσε και το όνομά της στο σώμα των πελταστών. Η πέλτη είχε σχήμα είτε ημισελήνου είτε στρογγυλό και ήταν πιο μικρή και ελαφρότερη από τις προηγούμενες. Μικρότερη ακόμη, διαμέτρου 60 εκατοστών, ήταν πιθανώς η ασπίδα της Μακεδονικής Φάλαγγος.
Εκτός από την ασπίδα, ένα άλλο βασικό αμυντικό όπλο ήταν ο θώρακας που προστάτευε σε μεγάλο βαθμό και ανάλογα με το υλικό κατασκευής τον κορμό του πολεμιστή. Οι θώρακες κατασκευάζονταν από μετάλλινο έλασμα, από δέρμα ή από λινό, ενισχυμένα με μετάλλινες πλάκες. Οι μετάλλινοι θώρακες εντοπίζονται στον 8ο αιώνα. Ένα πολύτιμο δείγμα βρέθηκε στις ανασκαφές του 1953, όταν αποκαλύφθηκε ο γεωμετρικός τάφος του Άργους του 725 π.Χ. περίπου. Ο βαρύς αυτός θώρακας έχει σχήμα καμπάνας, μήκος 49 εκατοστά και αποτελείται από επίκυρτες οριχάλκινες πλάκες που συνδέονται πάνω από τους ώμους και στα πλευρά κάτω από τους βραχίονες. Αυτός ο τύπος θώρακα, που χρησιμοποιήθηκε επί 2 αιώνες στην Ελλάδα με μικρές παραλλαγές, εξασφάλιζε σπουδαία προστασία, αλλά είχε ένα μεγάλο μειονέκτημα. Ήταν πολύ βαρύς και καθιστούσε τον πολεμιστή δυσκίνητο. Ένας άλλος τύπος θώρακα, που χρησιμοποιείται παράλληλα, εξασφάλιζε την ευκινησία στο μαχητή, αλλά δεν τον προστάτευε στον ίδιο βαθμό ασφαλείας όπως ο μετάλλινος. Ο ελαφρότερος αυτός θώρακας ήταν φτιαγμένος από λινό σε επάλληλα στρώματα. Κατά τον 6ο αιώνα φτάνουμε σε μια σημαντική εξέλιξη της μορφής και της κατασκευής του θώρακος. Είναι πλέον ένας σύνθετος θώρακας φτιαγμένος από λινό και ορίχαλκο που προσφέρει ασφάλεια στον πολεμιστή και παράλληλα δεν εμποδίζει την ευκινησία του. Στον σφυρίλατο αυτό θώρακα, έργο του 670 π.Χ., βλέπουμε εντυπωσιακές παραστάσεις. Στο άνω μέρος, οι διόσκουροι απελευθερώνουν την απαχθήσα υπό του Θησέως και του Πυρήθου Ελένη. Ο χάλκινος αυτός θώρακας, των μέσων του 7ου αιώνα, έχει εγχάρακτες διακοσμήσεις με τον Απόλλωνα, το Δία και άλλους θεούς και θέες. Στο άνω μέρος, λέοντες και ταύροι εκατέρωθεν εραλδικών συμπλεγμάτων, σφιγγών και πανθύρων. Βρέθηκε στην Κήτη του Αλφίου πρώτου 1870. Το τρίτο στοιχείο που συμπλήρωνε την προστασία των πολεμιστών ήταν το κράνος. Κάλυμα της κεφαλής, φτιαγμένο από μέταλλο με εσωτερική επένδυση από δέρμα. Η πρώτη κατασκευή κράνους γινόταν από δέρμα σκυλιού, γι' αυτό και είχε δοθεί η ονομασία κινέι, που παρέμεινε και όταν τα κράνη άρχισαν να κατασκευάζονται από μέταλλο. Το κράνος παρουσίαζε πολλές και μεγάλες ποικιλίες, διαφορετικοί τύποι του διαμορφώθηκαν στην πορεία των αιώνων. Εκτός από προστατευτικό, ήταν και μια θεαματική, διακοσμητική μπορούμε να πούμε, προσθήκη στην όλη εμφάνιση του πολεμιστή. Γι' αυτό και πολλά κράνη έφεραν ανάγλυφες ή εγχάρακτες διακοσμήσεις και στο επάνω μέρος λοφία από φτερά ή τρίχες αλόγου. Στα κράνη των αξιωματικών, τα λοφία ήταν μεγαλύτερα. Από τον 11ο ως τον 8ο αιώνα δεν χρησιμοποιούνται μετάλλινα κράνη, αλλά μόνο δερμάτινα, γι' αυτό και δεν βρέθηκαν ίχνη. Μετάλλινα κράνη χρησιμοποιούνται από τον 8ο αιώνα και είναι κράνη με κονικά κυρίως σχήματα και με λοφία. Στο τέλος του 8ου αιώνα εμφανίζεται νέο κράνος που παρουσιάζει πολύ βελτιωμένη τεχνική. Είναι μια ενιαία κατασκευή από ένα μόνο μετάλλινο έλασμα που καλύπτει ολόκληρο σχεδόν το κεφάλι από τον αυχένα και πάνω και στο μέρος του προσώπου αφήνει μόνο ένα κενό για τα μάτια και το στόμα. Το λοφείο είναι ανεξάρτητο μετάλλινο κομμάτι που προσαρμόζεται στο κράνος. Ένα ακόμη κράνος, πολύ απλούστερο, είναι το βιωτικό που εμφανίζεται τον 5ο αιώνα και έχει σχήμα σχεδόν κονικού σκούφου και είναι σε όλη την περιφέρειά του αρκετά πλατή. Δεν καλύπτει τον αυχένα και αφήνει ελεύθερο το πρόσωπο, ώστε ο πολεμιστής να έχει ανετότερη ορατότητα. Για την προστασία των κάτω άκρων υπήρχαν οι κνημίδες. Οριχάλκινες επιμήκης και επίκυρτες, με εσωτερική επένδυση από ύφασμα, προστάτευαν τα πόδια από τα βλήματα και τα βέλη. Σε Αγγεία του 7ου αιώνα βλέπουμε κνημίδες εγχάρακτες ή ζωγραφιστές που καλύπτουν το πόδι από την επιγονατίδα ως τον ταρσό.
Στην εξέλιξή τους βελτιώνονται και το σχήμα τους προσαρμόζεται στην ανατομία της κνήμης. Δείγματά τους βρέθηκαν στην Ολυμπία. Υπήρχαν ακόμη ορισμένα συμπληρωματικά αμυντικά όπλα, όπως τα καλύματα των σφυρών, των μυρών, τα καλύματα των βραχιώνων και κυρίως του δεξιού χεριού, αφού του αριστερού προστατευόταν από την ασπίδα. Ήταν καλύματα οριχάλκινα, που όμως χρησιμοποιούνται τον 6ο αιώνα από πλούσιους οπλίτες και ποτέ δεν γενικεύθηκαν, κυρίως για να μπορεί ο οπλίτης να έχει μεγαλύτερη ευκινησία. Άλλωστε, άσχετα με την τελειότητα του οπλισμού, ο Έλλην πολεμιστής διακρινόταν για την ευψυχία του και την ακλόνητη πίστη του στο σκοπό για τον οποίο αγωνιζόταν. Έτσι, τα οποιαδήποτε όπλα έπαιρναν στα χέρια του πολύ μεγαλύτερη αξία και τον βοηθούσαν στη νίκη.